Πέταξε αυτό ρε γαμώ την τύχη μου. Ποιος είναι, πού είναι? Α, είναι εκεί. Έχασε. Η Έλλη και ο Σάμ είναι εκεί πέρα. Παιδιά! Ηρεμία, ηρεμία. Για όλο είσαι. Πού είναι αυτή ρε φίλε? Θα έρθεις μέσα. Έλα μέσα. Ούτε και θα το βλέπω. Έλα μέσα να με δεις καλά. Τώρα με δεις. Α, γεμάτο λέει αυτό. Πού είναι η άλλη? Ή όχι, εντάξει, άντε. Βρήκες τίποτα? Αρχίδια βρήκα! Τι βρήκες? Τι βρήκες? Από μένα είναι! Α! Ρε βλακά, έλα να με βοηθήσεις. Σε νεκρός μου, άντια! Άσε ρε. Μπουμ, 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 μπουμ. Ωραία, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Μπράβο. Φέρ' το βέλος μου. Μαρία, όταν πιάνεις ένα εχθρό να τον πνίξεις, μπορείς για λίγα δευτερόλεπτα να το σύρεις κιόλας. Α, δεν το ξέρω αυτό. Λάκτα μου. Πού είσαι, προφεσόρ? Για έλα εδώ να σου πω. Στα my lady και τα ξελέντη, έλα εδώ να σου πω. Γιατί με τρολάρεις τόσο καιρό ότι μιλάς αγγλικά και ότι είσαι από τη Γαλλία και τέτοια? Και σε έχω δει σε όλα τα streams να μιλάς ελληνικά. Μη μου πεις βάζει Google Translate, δεν θα σε πιστέψω. Πες τα όλα τώρα. Κάθομαι εγώ, σκίζομαι να σου μιλήσω στα αγγλικά. Και εσύ είσαι Έλληνας! Προφεσόρ, δεν μας τα λες καλά. Σε έχω δει να μιλάς ελληνικά. Τώρα εξηγήσου. Κάνεις ξέσεις στα αγγλικά. Πεθαίνω εδώ πέρα και ακόμη. Έλληνα δεν με λες. Εντάξει, ξέρεις ελληνικά όμως να γράφεις. Παναγιά σου με τρόλαρς, το είχα πιστέψει κανονικά. Τι μου κάνες? Μίλησε ελληνικά. Παναγία μου. Παναγία μου. Δεν έχει το πρόβλημα. Μαθαίνεις. Α, μάλιστα, ωραία. Από εδώ και πέρα μόνο ελληνικά για να μάθεις καλύτερα λοιπόν. Εδώ θα σε βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έτσι πάει, έτσι πάει. Α, τους κόψαμε και τη γεννήτρια. Δεν έχει κάτι να πάρουμε, τι πάμε. Κένερι, βοήθησέ με αυτό. Βοήθησέ με. Εντάξει. Έτοιμος. Έτοιμος. Βοήθησέ με. Πάμε! Μας προλάβαμε. Κάτσε, κάτσε. Εδώ πέρα είναι! Κάτσε, κάτσε. Όχι ρε γαμό, τύχη μου. Πού μας είδαμε? Τα κατάφερα. Α, τους έφαγες. Ελάτε, παιδιά. Μπράβο ρε μπρο, έκανες και εσύ κάτι. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά, δεν έχουμε ξεμπλέξει ακόμα. Α, ναι, όντως. Πήγε να τσεκάρεις. Αλλιεύω.
Όλα καλά. Σαμ, πάμε. Εντάξει, πάμε. Ναι, ναι, λακτοβόλτες. Έλα. Ωχ, έρχεται. Γεια σου. Άντε. Γρήγορα, Έλλη, πάμε. Όχι, Έλλη. Σε το παιδί. Τζόελ, τώρα. Όχι, εγώ με τον Τζόελ. Πρέπει να ανεβάσουμε. Τζόελ. Πάμε. Τι λυπάσαι. Τι. Δεν πάμε πουθενά. Τι μαλακίες. Τώρα. Μαλακίες. Σκατά, Χένρι. Άλλη μια φορά. Τι μα. Θα μείνουμε μαζί. Μπράβο, Έλλη. Είσαι φοβερή σε αυτό. Τώρα τι κάνουμε όμως. Τζόελ, έλα. Έλα, έλα. Έλα, πες από κύριο, πάμε. Εντάξει. Όχι. Πήγαινα από την άλλη πλευρά. Πώς καταφεύγουμε από εδώ. Πραγματικά. Την ταινία δεν μπορώ να την πάρω. Πόσο κατά θα φύγουμε από εδώ, δεν λες τίποτα. Το παιδί, ο Σάμερ. Βρήκαν. Α, εδώ είναι. Οριστείτε, μπορεί να περάσουν από εδώ. Αριστερά σου. Ναι, το είδα. Α, είναι δύο. Προσπάθησα να το κάνω αυτό με το πίσω, δεν θα καταφέρνω να το κάνω. Το είδες αυτό εκεί? Όχι, το είδες! Τι είναι? Χαμότο. Εκεί πέρα! Έλα ρε, πως κατά δεν λες τίποτα. Λίγος πρέπει να κοινώ. Πού είσαι ρε Λάκα? Μπράβο ρε Έλλη. Μπράβο κοπελάρα μου, κουκλάρα μου, Έλλη μου είσαι. Δες αν θα βρεις τίποτα. Πολύ καλό, έτσι. Πολύ καλό. Είναι πολύ καλή η Έλλη, φίλε. Την αγαπώ ρε φίλε. Την αγαπώ πάρα πολύ την Έλλη, την αγαπώ πάρα πολύ. Μπράβο, Ελάρα μου. Σφαίρες δεν έχουν αυτοί οι μπάδες. Αυτό πρέπει να πάρουμε. Κάτι άλλο να βουτήξουμε, δεν έχει. Εννοώ να δανειστούμε. Ανίσα μου, τι κάνεις, welcome. Το ριλό του ξεχνάω πάντα, έχεις δίκιο. Δεν έχω σφαίρες. Μανίλες, ξεμείναμε από σφαίρες. Oh Jesus, όχι. Αυτό που το πάω τώρα. Πού το πάω αυτό? Πέρα για να... Γεια σου λίγο. Καλά, ηρέμησε. Να ανοίξουμε εδώ. Κάτσε να κάνουμε ένα shout-out την Ανισάρα εδώ πέρα. Ανισάρα μου, τι λέει. Έλεγα μόνο το με τις σφαίρες έχω θέμα. Έχω μεγάλο θέμα με τις σφαίρες. Εντάξει, πάμε από κάτω. Άνοιξε καμότο, εμπρός! Αααα, πάλι εδώ είναι! Τι κάνουμε, τρέχουμε! Τρέχει η Η Έλλη, τρέχουμε και εμείς! Αααα! Έλλη! Περίμενε, Έλλη! Περίμενε!
Όχι, έλειπε. Λάθος. Ρε χάτε ποδαράκια μου. Γαμώτο. Πόσες σφαίρες σου έμειναν? Θα μας σκοτώσουν. Τι άλλη επιλογή έχουμε? Να πηδήξουμε. Όχι, είναι πολύ ψηλά και δεν ξέρεις κολλήμη. Θα σε σπρώξω πάνω για θα τρέξεις. Πηδήξτε! Θα με κρατάς εσύ. Έλλη. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Έλλη! Παναγία. Ζουέλ, τα φρύδια σου βγάλε! Το κορίτσι! Το κορίτσι! Όχι, ρε φίλε, χτύπησε. Έπρεπε να έχει περισσότερες σφαίρες εσύ. Χένρι, ξύπνησε! Γεια σου. Γεια σου, καλημέρα. Είμαστε ζωντανοί. Έλα. Είδες, τι σου έλεγα. Είναι καλά. Όλα κομπλέ. Πώς είσαι έτσι, ξέρεις, αυτά τα πίξελς. Είχατε πιει και δύο κάμπο στο νερό. Θα το πιούμε. Τις κατά έμαθες. Χένρι! Κάνε πίσω, μικρέ. Τα έχει πάρει, αλλά δεν θα κάνει τίποτα. Είσαι σίγουρος? Σταματήστε! Τζόελ! Τι έγινε? Μας άφησε εκεί πέρα να πεθάνουμε. Όχι. Είχατε καλές πιθανότητες και να είσαστε. Αλλά το να γυρίσω για σας σημαίνει να μπει σε κίνδυνο αυτός. Κάνε πίσω. Αν γινόταν το αντίθετο, θα γυρίζατε εσείς για μας? Όχι. Σας έσωσα. Ευχαριστούμε. Έσωσε και εμένα. Ναι, ναι, ναι. Θα πνιγόμασταν. Μας έσωσε, μας έσωσε. Άντε καλά. Όλα εντάξει πάντως, είμαι καλά. Ναι. Δεν τον ρωτήσαμε βέβαια, αλλά μας είπε αυτός τώρα. Να ξέρεις ότι χαίρομαι πολύ που σας βρήκαμε. Ναι. Ο πύργος αναμετάδοσης είναι στην άλλη πλευρά του γκρεμού. Εντάξει, το μέρος θα είναι γεμάτο βρωμήθειες. Πρέπει να φτιάξει τα γραφικά. Δεν μπορούν. Πάλι έχει θέμα. Θα χαρείς πολύ που δεν με σκότωσες. Να ξεσταλώ, είναι καλύτερο. Θα ψάξουμε την περιοχή. Να δούμε τι θα βρούμε. Έπρεπε να έχουμε streamlots και το... Έντονη φάση. Καλά, ποτέ δεν θα τερμάτισε. Είσαι εντάξει? Ναι. Καλά είμαι. Ας βρούμε τον πύργο αναμετάδοσης. Τον εμπιστεύεσαι? Ναι. Τι δεν με εμπιστεύεσαι, μονομίξα? Έχετε καλύτερη... Θα βρούμε κάτι στην μπάρκα εκεί πέρα. Την είδα πριν από σένα, μικρή. Τα μάτια σας ανοιχτά! Την είδα πριν από σένα, μικρή. Μικρό είναι το μάτι σας, του λέω. Θα τα σκάμαρες όλα. Καλά, ναι, δεν θα έρθουσα. Γι' αυτό δεν τα έβαλα καλύτερα. Όπα! Τι? Τι έχουμε? Πρώτη φορά σε βάρκα. Α, excellent. Ναι, είναι κάπως διαφορετικά στο νερό. Ένα βήμα τη φορά. Έλλη, νομίζω πως βρήκα κι άλλο από τα κόμιξ που διαβάζεις. Θα το διαβάσω μετά. Ωραία. Το παραδέχομαι, ναι. Τι είναι ψέματα να λέμε τώρα? Έχουμε αλλάξει το game. Εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά. Μπορούμε να μπούμε εδώ μέσα τώρα. Εδώ κάτι μου λέει ότι θα έχει ζόμπι. Δεν μου φαίνεται πολύ κομπλέ. Έχει τίποτα να πάρουμε. Ωραία.
Φοβερή η βάρκα, άλλο. Τι ακούγεται. Αχ, σφαίρες επιτέλους. Θα έπρεπε να μπορείς να φτιάξεις και σφαίρες. Τώρα θα μου πεις. Δεν πάει από εκεί. Γιατί δεν πάει από εκεί. Και πού θα πάμε. Για ένα λεπτό νόμιζα ότι θα του έριχνες. Παρά λίγο να το κάνω. Είναι εντάξει τύποι. Καλή φαινά. Είναι καλό που τους έχουμε μαζί. Και εγώ έτσι λέω. Είναι πολύ καλή. Δεν τύπω. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μπορώ. Είχανε όλοι βάρκες τότε. Εγώ είχα ένα γιώτη 20 μέτρων. Αλήθεια. Όχι. Σαρκασμός. Κάνεις πρόοδο. Ρε φίλε, θέλω ένα φάγκο της Έλλη. Με μετάφρασε σε κάποια σημεία είναι ό,τι να είναι. Εντάξει. Κλάιν. Τώρα που πάμε. Μπορούσα να βρούμε και πάνω. Από εδώ δεν πάει. Δεν μπορείς να ανέβεις. Τζουαλ. Να ανέβεις εκεί. Όχι. Πάμε λίγο το giveaway μας. Πάρτε λίγο μέρος. Α, καβούρι. Χρυσό καβούρι, έχετε ξαναδεί. Δεν τα λέω μόνο. Συγγνώμη, οι άλλοι δύο πού είναι. Ο Παϊλάκ τα πήρε φορά. Πάμε. Εν τω μεταξύ, έχω μείνει πάλι με 7 κάπα, νιώθω όπως τότε με τα 10 ευρώ. Άρε, Βελίνα. Πάνε όλα τα ποντάκια. Α, δεν μπορεί να με δει σε βράδυ. Πού πάω ακριβώς? Στη γέφυρα πρέπει να πάω. Οι άλλοι δύο πού είναι, τους χάσαμε, αυτό ήτανε. Έχω μείνει τα πει. 34 κάπου από 131. Σε δευτερόλεπτα φεύγουν. Να μου πως πάει από εδώ. Σίγουρα αυτό φτάνει μέχρι τέρμα. Βοήθησε με. Πάμε μαζί. Άντε. Πάμε. Ωχ, εδώ μου γυρίζουμε. Εντάξει, εμπρός, παιδιά, πάμε. Ζομποκατάσταση. Ωραία. Για πάμε. Για πάμε. Δες εσύ. Εντάξει. Βγάλτε φακούς. Βγάλτε τουαλέτα γιατί θα τα κάνουμε πάνω μας. Λοιπόν, πάω τουαλέτα γιατί εδώ. Α, τέλεια Λάκτα μου, φανταστικά.
Πάμε λίγο η λακτάρα 3 χρόνια. Μόνο 3 χρόνια είσαι, αποκλείεται. Παραπάνω είναι. Ψέματα λέει. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Βοήθειά μας. Μοντά. Άμα οι συμβουλές λάκτα παίζουν. Και εγώ περισσότερο νόμιζα, αλλά που... Τα 16 ήμουν εδώ και τώρα πάω 19. Μα πού δεν πήγαινε. Τέλεια. Νιώθω ότι σε ξέρω 10 χρόνια. Προς τα πού? Τζόελ, να πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ. Εντάξει, θα ελέγξουμε αυτή την πλευρά. Δεν τρελαίνουμε εδώ το μάτος. Είναι σκατά. Αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Follow aging, όχι account stage. Εσείς, θα συρθώ από κάτω και θα την ξεμπλοκάρω. Account stage. Α, Έλεος, τεράστιος αρουραίος. Account stage εννοείς από πότε έχω το κανάλι. Από 13. Αλλά στριμάρω από το 19. Πιο πολύ. Δεν λειτουργεί το account age. Δεν το έχω ποτέ ενεργοποιήσει. Δεν το έχω ενεργοποιήσει ποτέ. Το account age. Παιδιά, τα νεύρα μου. Πού είναι στο Nightbot? Μέχρι και το Τόμι. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να κάνουμε βοηθήσεις. Αρίγατο. Ωπα ρε Τζέμς. 20 μηνάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, James μου! Thank you! Παίρνει και James, παιδιά, συμμετοχή για την giveaway μας. 20 μήνες, λέει ο τρελός εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Thank you! Τι έγινε σήμερα? Λοιπόν, κάτσε να σου κάνω και shout-out, παιδιά. Όποιος δεν ξέρει ότι ο James μας στριμάρει, να πάει να το τσεκάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το sub. Είναι τέλειο το παιχνίδι, να το παίξεις οπωσδήποτε. Είναι φανταστικό. Αχ, σφαίρες. Συγκινούμαι όταν βρίσκω σφαίρες. Reload, πάμε. Τρεις σφαιρούλες έχω μόνο, Μάρκο. Πετάω, εγώ τα άκυρα ένα reload, να το θυμάσαι. Καλά κάνω. Έτσι πρέπει. Από εδώ! Βρε! Ναι, μας τώρα έρχομαι. Εδώ! Πού! Μήπως πίσω είχε πραγματάκια να πάρουμε. Καμία σφαίρα. Σκύψε λίγο, μπρο μου. Μην κάνεις γυμναστική, μπρο. Προχώρα. Τίποτα. Όπου μου λέει, εγώ πάω αντίθετα. Προσθέμε να δούμε τι έχει. Τίποτα δεν έχει σκεφτεί.
Η Έλλη πίσω, τον ποπό μου είναι, δεν πάει πουθενά χωρίς τον άλλο. Μπράβο, Έλλη, μπράβο. Να ακούσω εδώ το. Μη χαλαρώνεις πολύ. Έχω το νου μου, έχω το νου μου, μη φοβάσαι τίποτα, Λάκτα. Μη μου λες τέτοια μόνο. Τι γίνεται πρώτα εδώ. Μπορούμε να βγούμε από εδώ. Εδώ βγούμε. Μπλοκαρισμένοι! Εγώ δεν ξέρω πολύ. Ναι. Ούτε κι εγώ ξέρω. Εγώ πρέπει να πω μέσα. Λοιπόν, Τζόελ, πώς πάμε απέναντι. Από μένα τα περιμένετε όλα. Κάμε δεν ήμουν κι εγώ. Do not fear, I'm here. Προφεσόρ, ας να πάμε. Χένρι, δοκίμασαι εσύ. Εντάξει. Για να δούμε. Ο Σαμ της σειράς ήταν πολύ καλύτερος πρώτος. Ναι, λειτουργεί. Αφού ξέρω, Λάκτα, είμαι πρώτο. Μπράβο, ωραία. Πάω να τσεκάρω. Έχει το νου σου. Εγώ να πάω να τσεκάρω. Ο Σάμ στη σειρά λέει ήταν το πιο σόντα έχω δει κι εγώ να έκλειψα μια βδομάδα. Ναι, ήταν το πιο μέσο σου. When's the vibe σήμερα? Μες στη μάπα μου. Ακόμα δεν άνοιξε την πόρτα. Έχει κι άλλο. Γκέις παιδαρία μου έβαζε. Είναι φακός, μωρέ. Πάει καλά το game, γιατί σβήνει φακός. Πήγε να σβήσει ο φακός, αναβόσβησε. Δεν το βγάλε. Σε έγραψα. Ευχαριστώ πολύ, Λάκτα μου. Θεέ μου, Λάκτα, με δίνει σήμερα. Δεν σε γράφω, βρε. Δεν καθόντουσαν σήμερα με τίποτα τα μαλλιά και αναγκάστηκα και τα έκανα έτσι, αλλιώς έμεινε σαν να φάνε. Λεπίδι οπωσδήποτε. Ηλία μου! Τι κάνεις? Πώς είσαι? Ωραία, τώρα νομίζω σηκώνουμε. Α, αυτό το θέλουμε για την Έλλη. Προτιμάς ελληνικά ή κρατάμε τα αγγλικά για εξάσκηση? Όχι, ελληνικά, προφεσόρ μου. Τώρα που σε έπιασα. Μιλάς με τη γλώσσα σου. Εννοώ. Με τη γλώσσα μου. Ηλία μου. Λοιπόν, πήραμε το σανίδι για την Έλλη.
Πάμε όλοι follow τον Ηλία εδώ πέρα. Στο Twitch. Στα έξτρα τι έχεις? Ποια έξτρα? Αχ, πάλι αυτό το πράγμα. Στις έξτρα συμμετοχές. Για το Will. Έλα, κάτσε. Πάμε, Έλλη. Α, ωραία. Πολύ έξυπνο. Έλα, ναι, τι να κάνω. Για τις έξτρα συμμετοχές έχουμε από 1-5 συμμετοχές μπορείς να... τύχεις. Έλα, μπορείς. Άντε, μάνα μου. Τι άλλο να κάνω, πού να την πάω. Άστο. Ρε φίλε, τι άλλο να κάνω. Γιατί δεν περνάει από εδώ. Στα έξτρα του παιχνιδιού. Ωραία. Το έχω πάρει και τον τήλησε πάντως. Δεν θα έγραφα, λέει, ελληνικά στο Discord αν το κρατούσα κρυφό. Αυτή πρέπει να μάθει μπάνιο, λέει. Ναι, πραγματικά. Λάθος, πας απέναντι. Πού απέναντι πάω? Α, όχι εδώ. Α, λάθος. Α, δεν πας σωστά σε μένα. Εντάξει, παιδιά, sorry. Πού πάμε εδώ? Δεν βλέπω την ώρα να φύγω εδώ. Δεν σ' αρέσει καθόλου. Δεν σαν έχει ακόμα κάψει να γεννήθεια. Άντε να δούμε. Όπα! Νομίζω με ξεχάσατε εμένα. Δεν το πιστεύω ότι δουλέψα. Εγώ! Ναι, μην τον κρουσουσέβει. Έχω προσπαθήσει με τον Τζέλσον, δεν γνωρίζω να κάνει. Εγώ πώς δεν έβαρα, παιδιά. Συγγνώμη. Εμένα με έχει σαν. Μπρο μου. Άντε. Μαράκι! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 5 gift subs! Στον MadTech, Navomali, Genetic Atenox και Matterbus. Thank you! Και ενεργοποιείς και το Will για έξτρα συμμετοχές. Πάμε λίγο. Δώστο μου! Μαριάννα, φανταστώ τις έξτρα συμμετοχούλες θέλουμε τώρα. Αρίγατο! 1, 2, 3, 4, 5. Το game πήρε τα πάνω του πάντως. Καλά πάει. Αρίγατο! Λοιπόν, πάμε για έξτρα συμμετοχές. Μαράκι μου γλυκό, πες μου. Δώσε το ρυθμό και το δίνω. Ατένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Thank you, thank you. Να είσαι καλά. Thank you. Λοιπόν, πάμε. Τι κάνει Μαρία σήμερα, παιδιά? Παναγιά μου. Για να δω. Είμαι live, δεν είμαι? Είμαι live μόνη μου. Πάλι δεν το αντέξω. Α, είμαι. Ωραία. Η Σμάλη γιατί δεν απαντάει? Α, είμαι. Καλέ, έπεσε το ίντερνετ πριν και μίλαγα μόνο μου μέχρι να καταλάβω ότι έπεσε το ίντερνετ. Είχαμε δράματα εδώ πέρα. Αυτό. Πάμε. Σμάλη μου το δίνω. Let's go.
Δώστο μου το καλό. 5-4. Για να δούμε. Για πάμε. Όχι, πέρασε το 5. Όχι, πέρασε και το 3. Πάμε στο 4. Πάμε εκεί. Όχι. Πάμε στο 5. Μείνε. Όχι. Ρε. Όχι, ρε γαμώτο. Φακ. Όχι. Μία συμμετοχή. Ρε γαμώ τη τύχη του. Λίγο πιο πάνω δεν μπορούσε να πάει. Ή Μάρτον. Λέω. Δεν πειράζει, μαράκι μου. Σου βάλα την έξτρα συμμετοχούλα σου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνετε μέρος για τον giveaway μας και σας αρέσει. Λοιπόν. Κάτι τέτοιο να μασάμε. Let's go, my friends. Τι τρέχει εδώ πέρα. Λες να υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Ίσως. Όντως θα ίσως και όχι. Δεν έχουμε επιλογή. Όπα. Μια παγίδα ήχου. Μια τι. Παγίδα ήχου. Δεν ακούω τίποτα. Θα έρθουν τρέχοντας τα ζόμπια. Περίμενε λίγο. Αχ, smile μου δεν πειράζει. Καταλαβαίνω και εμένα σήμερα είναι χάλια. Να αλλάξω σκηνή. Ναι. Συγγνώμη. Γεια σου, Νικάρτζ. Τα έχω παίξει. Είμαι τρελαμένη. Είναι μία το game, μία εδώ. Χαμός. Ποιος θα έμενε εδώ. Κανόνες καταφύγει. Κάποιος που νόμιζε ότι μπορεί να το κρατήσει ασφαλές. Δεν δούλεψε για πολύ. Looking good, professor. Thank you. Α, τι είναι αυτό. Καινούριο όπλο. Νέο όπλο. Κοντακάνο. Κοντόκανο. Τι είναι αυτό το κοντόκανο. Πόσο σφαίρες έχει αυτό. 2. Let's go more to the other. Α, αυτό είναι ωραίο. Ωωω. Σκάστε. Δεν πάω εκεί. Φεύγω πίσω. Κάτι σαν κοντή καραμπίνα. Ωραία. Στο περίπου. Okay. Good luck. Α, με μου λες good luck. Λάκτα με μου λες good luck. Όχι, λάκτα. Όταν λέει like the good luck, τον ήπιον, ξέρετε. Ωραία, φίλε, δεν έχω τίποτα να φτιάξω. Πήρε και νέο pop σήμερα. Αχ, τι πήρες. Συλλέγεις και εσύ Funko Pops. Σήμερα έδειξα όλα μου τα μπλε Funko. Good luck με καρδούλα. Η καρδούλα με σώσε. Με σώσε. Καλή τύχη. Πάμε, το έχω. Βοήθεια. Δεν θέλω αυτό το όπλο όμως. Γιατί αυτό δεν έχει σφαίρες τώρα. Κάτσε. Εδώ ποιο έχει περισσότερες. Το άλλο έχει 9. Αυτό θέλω. Mewtwo. Αχ, είναι τέλειο. Με γεια. Έλα ρε, το θέλω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του αυτού. Δεν είναι πολύ οικονομικό. Δεν είναι από τα common δηλαδή. Το βρίσκεται λίγο πιο τσιμπημένο. Εγώ δεν παίρνω το μέσο. Πού το. Πρόσεχε!
Τι έγινε? Πού είναι? Μάλλον ξέρουμε τι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν σκεφτούμε ότι υπήρχαν κλίκερ που τρικερνούσαν εδώ. Συνεχίζουμε το δρόμο μας και ας ελπίσουμε ότι δεν έχουν μείνει άλλοι. Ναι. Πολύ χλωμό, το ξέρω. Θέλουμε λίγο γρηγορότερο ρολόγιο σε αυτό το όπλο. Από εδώ πάμε τώρα ή από εδώ? Γεμάτο. Πού είναι γεμάτο ρε? Τα λύση είναι γεμάτο. Μπράβο, Λάκτα μου, πάμε. Αλλά ήταν η λύση προσφορά. 8 το βρήκες. Προφεσόρ, εντάξει, αλλά... Πού το βρήκες τόσο χρονικάρα? Nice. Αχ, ποντίκια. Α, εδώ θέλουμε μάσκα. Εδώ είναι λίγο πεντασκότεινα, δεν βλέπω την τύφλα μου. Μελινάρα μου! Αν θες κάποιο συγκεκριμένο να μου πεις, λέει, τα βρίσκω σχετικά οικονομικά. Αλήθεια. Έλεος. Πού τα βρίσκεις? Άνοιξε πολύ νωρίς και είχα μάθημα. Ναι, το ξέρω. Αλλά είχαμε και θέματα, μας έπεσε το ίντερνετ. Όχι, το άλλο καλύτερο. Ένα κατάνα δεν μπορούσα να έχω. Αυτό το δωμάτιο είναι το πιο χάλια που έχω μπει. Μιστάζεις. Εμένα περιμένουν να πάρω, φίλε, δες εδώ. Μόνο να μου τα στείλεις, λέει, κάπου να έχω γραμμένα επειδή δεν μπορούσα. Ναι. Έχεις μπει στο σερβερ μας στο Discord? Πού θα σε βρω, στο Discord? Ίσο Insta. Λες να βγαίνει από εδώ? Ίσως. Είναι ψηλά για να φτάσουμε. Να. Ίσως να υπάρχει κι άλλος τρόπος. Μη φωνάζετε μόνο. Μου φωνάζετε λίγο, φωνάζετε. Και θα μας ακούσουν. Όχι! Χωριστήκαμε! Δεν το πιστεύω. Τα μαλλιά μου.
Και χωριστήκαμε και λάθος. Καλά είμαι. Εγώ φταίω. Ενεργοποίησα μάλλον κάποια πόρτα ασφαλείας. Χένρι, ας δούμε αν σηκώνεται. Λοιπόν, άβολη φάση. Ξέρεις, κάθε φορά. Ζόμπια. Αυτό το πράγμα δεν κουνιέται. Φύγετε μακριά από εδώ. Σαμ, μου είναι κοντά του. Χένρι, πρέπει να την κάνουμε. Να το προσέχεις. Φύγετε. Πολλά. Άρα πάει πολλά. Τι θα μείνω με τον... Όλα θα πάνε καλά. Ναι, ναι, το ξέρω. Με τον μικρό θα μείνω που δεν έχει όπλο. Η Έλλη έχει όπλο. Θα δούμε πώς θα φύγουμε από εδώ. Η Έλλη βοηθάει. Η Έλλη έχει προ... Έχει όπλο η Έλλη. Αυτός δεν έχει. Εντάξει. Να τον κάνω εγώ τώρα. Δεν έχει όπλο καμού. Η Έλλη με βοηθούσε. Πού σκατά είμαι. Δεν περνάω καλά. Ό,τι σου έγραψα για την Έλλη σχετικά με τη στάση του σώματος της ισχύει και για το Σαμ. Ναι, το κατάλαβα. Όταν είναι κάτι ο Σαμ... Αυτός μου κάνει κουκουτσά τώρα, ντρέπεται. Τι πάω, ρε. Μέστερ, πόσα είναι. Καλά, αυτό είναι χαζό. Πόσες σφαίρες θέλουνε, ρε! Παιδιά, δεν μπορώ, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Ρε, αυτά που τρέχουνε δεν μπορώ και πετάω και τις βόμβες φωτίας τσάμπα. Ω! Τι έγινε! Μόνο του. Τα κλίκερ μόνο αν τα πυροβολείς στο κεφάλι πεθαίνουν. Αλλιώς πεθαίνεις εσύ. Πόσα είναι! Ρε. Έντεκα σφαίρες έχω, παιδιά. Δεν μπορώ. Ah!
Η χολή μου κόπηκε, ρε πλάκα. Η χολή μου κόπηκε. Η χολή μου κόπηκε, ηλίθιο. Πώς το διάολο είναι. Παιδιά, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τα κατάφερες. Τα κατάφερα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Αυτό ήταν. Ναι. Αυτό κατάφερα, μου φοβερή. Δεν το περίμενα να τα καταφέρω. Μπράβο μου! Μπράβο. Για να το λέει Λάκτα είναι μεγάλο μπράβο. Τα έχω κάνει λίγο πάνω μου όμως. Εντάξει. Τα λέμε κι αυτά. Μην κουρδευόμαστε. Ναι, λοιπόν. Περίμενε τώρα. Εδώ έχουμε πάει. Εδώ δες μέρος. Μοιάζει με τάξη. Γιατί δεν την κράτησαν ασφαλή. Μακάρι να ξέρα, μικρέ. Σίγουρα δεν άξιζαν τέτοιο τέλος. Σίγουρα θα υπήρχαν πολλοί εδώ. Άνθρωποι, εννοώ. Έτσι φαίνεται. Ναι, έτσι φαίνεται. Το σημαίνει ότι δεν έχει τίποτα να λουτάρω. Αχ, τροσποϊλ! Μίσα μου είναι τέλειο να το παίξω οπωσδήποτε. Εντάξει, δεν βλέπεις τώρα κάτι από το story, οπότε... Δεν τροσποϊλ. Βλέπεις τη δράση μόνο προς το πάρκο γι' αυτό. Όταν θα έχει cutscene που θα είναι spoil, κλείσω τα μάτια. Κοίτα εδώ που έχει loaded gun. Κοίτα εδώ πόσο σφαίρες έχει το άλλο όπλο που δεν το χρησιμοποιώ. Α, εδώ ξεκινήσαμε την αρχή. Πού πάρω, παιδιά, έχω δει λίγο. Πάλι χάθηκες. Έλα ρε που έχω χάθηκε πολλές φορές, σιγά. Δεν έχω χάθει πολλές φορές. Μπορείς να ρίξεις κάτω τη σκάλα. Ναι. Έλα, πάμε. Έλα, ό,τι έκανε η Έλλη θα κάνει και αυτές. Το πάει καλά η Μαρία όμως. Καλά το πας το ίδιο. Δεν λέμε και αυτό. Και εσύ ανήσα μου στο easy να το παίξεις. Μην μπεδεύεσαι. Εντάξει. Μπράβο, μικρή. Κολλάει λίγο το stream, ώρες. Έλα, θα μου κάνεις και την απειράσω. Πόλα πράγμα! Η Έλλη είναι αυτή. Έλα. Τζοέλ, αυτή είναι. Σαμ! Άνθρωπος. Πάμε να συνεχίσουμε. Πόρτα, εκεί πέρα. Τρέξε. Σαμ! Πάμε, είναι πάρα πολύ. Τρέχα. Έλλη, φύγε από την πόρτα! Αν σπρώχνουμε μαζί, έλα! Σαμ! Ξέχτηκε εκεί μέσα! Τι έκανε? Γιατί? Σαμ, τι στο διάλο κάνεις! Μας βγάζω από εδώ! Κάνε πιο γρήγορα! Εντάξει, πάμε! Όλοι πάνω! Πάμε! Πάμε!
Πάμε όλοι. Να λουτάρω και λίγο. Εντάξει, πάμε παιδιά, sorry. Έχει μπλοκάρει τελείως. Έλα, σπρώξε. Μπορώ να περάσω από το παράθυρο. Άνοιξε το από την άλλη πλευρά. Και κάνε γρήγορα. Ναι, ρε, στο ίδιο. Έλα, Σαμ. Δεν μπορείς να μείνεις. Καλησπέρα, Χρήστα μου. Άσε με. Καλώ την. Τι κάνεις. Πάμε όλοι follow την Κρίστα. Σήμερα έπαιζε και αυτή η παιχνιδάρα, παιδιά. Απόλαυσα τόσο πολύ το stream τη σήμερα. Πραγματικά, ό,τι καλύτερο μου έκανες παρέα. Μένα. Άντε, φοβερό. Φύγε. Πάμε όλοι follow. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έλα, ανοίξτε ρε, παιδιά. Ετοιμάσου. Τι ετοιμάσου. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Καλά, αυτό μου έχει να... Δεν έχει να κάνει λόγο με αυτό, σωστά. Δεν έχω άλλες φέρες. Πάει άλλος ένας. Εντάξει, πάλι καλά κάνει και το φωτάκι. Πόρτα άνοιξε! Πάμε! Πάλι καλά έχει άνοιξε μου. Φύγαμε! Φύγαμε! Πάμε! Πάμε, πάμε! Ναι, ήταν πολύ ωραίο το στιγμάτισες. Πεθάνουμε εδώ. Μπορώ. Καθαρός αέρας. Τι. Εντάξει, Λάκη, να μου πάμε, το έχω. Εδώ δείτε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ευχαριστούμε για την προειδοποίηση, παιδιά. Πού είναι αυτός ο πύργος? Είμαστε κοντά. Πάμε. Ελάτε, πάμε. Φωνάζω, εντάξει. Πώς θα πας, μικρέ? Παρατρίχα γλιτώσαμε. Ναι, ρε. Ναι, δεν ήταν και ότι καλύτερο, αλλά θα καταφέραμε. Ναι. Πάμε, 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 το. Let's go. Hey, εδώ δες. Τι. Ναι, τι σου έλεγα, ε. Α, εγώ έσκυψα. Ας βρούμε πώς θα πάμε από γύρω. Σήκω, χήκω, δεν σε χρειάζεται τα σκύβεις. Α, ωραία. Και εσύ, πώς θα πας? Μια δουλειά όπως όλες, ε. Το Resident Evil τα σπάει, όταν αλλά πρέπει να είναι δύσκολο. Σκότωσα μερικούς. Λίγο να πας με τους γρίφους. Σε έβλεπα σήμερα με τους γρίφους, τσακ μπαμ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Ευτυχώς το The Last of Us δεν έχει καθόλου γρίφους. Γιατί άμα είχε την κάναμε, παιδιά. Εγώ ήρθα για να λουτάρω, παιδιά, συγγνώμη. Κάντε δουλειά σου. Δεν έχει τίποτα. Ωραία, λουθήκη. Περιτριγίζεσαι από ηλίθιος, τι έγινε, παιδί μου. Πώς ήταν το μέρος χωρίς μολυσμένους? Καθαρό. Ούτε που το φαντάζομαι. Πόσο σπίτι, πόσο μεγάλο σπίτι είναι αυτό, ρε παιδί. Ναι, δεν εννοείς εμάς, εννοείται. Αυτό έλειπε. Φιλάκια πολλά, Νησάρα μου. Bye bye. Μπω στο υπόγειο. Λες να έχει χρήσιμο πράγμα.
Α, είναι εδώ που ήρθα, ρε. Δεν πάω στο υπόγειο, λέει, και από εκεί ήρθα. Για να ανέβαμε και πιο πάνω, έλλη μου, για έλα. Ορισμένα πράγματα τα περίμενα πολύ χειρότερα, να πω την αλήθεια. Πιο δύσκολα να. Καλά είμαστε. Αυτό με τους καπνούς δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί και δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, να πω την αλήθεια. Και δεν έχω καταλάβει αν το στέλνουμε στους... Α, σφαιρίτσες. Αν το στέλνουμε στους ανθρώπους ή στα ζόμπια αυτό με τον καπνό. Λογικά στους ανθρώπους, ε. Δεν έχω ιδέα. Πήραμε κάποια βραμματά και πάμε τώρα. Ήταν αρκετά έντονη η φάση πριν, ε. Ανάρα. Εννοείται. Πώς καταλήξατε μαζί οι δυο σας? Α, εγώ... Τι εννοείς? Μια χαρά τα πάμε. Ω, σκυλάκια! Καλύτερα να μείνεις μακριά τους. Δεν είναι όπως τη ζώνη. Αυτά είναι άγρια. Να. Ναι, δεν είναι άσχημο. Πραγματικά είναι πολύ καλή μετάφραση. Εγώ μια χαρά το ευχαριστία με την game. Δηλαδή δεν με ενοχλεί που είναι στα ελληνικά. Το έβαλα και στα επίτηδες εγώ στα ελληνικά. Τι είναι αυτό? Α, είναι ένα παγωτατζίδικο. Α, πάμε ένα παγωτατζίδικο. Ναι, μου έχει πει ο Χένρι για αυτά. Πούλουσαν παγωτό από το φορτηγό. Τι? Δεν παίζει. Τζόελ? Τι είναι, αγάπη μου, περίμενα να φτιάξουμε εδώ πέρα τα πράγματα μας. Θα σου πω το σελίδι για τα παγωτά. Εγώ συνεχίζω να φτιάχνω τα όπλα που με βολεύουν, από την αλήθεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα φτιάξω όλα. Αυτό, ας πούμε, είναι μια χαρά. Το άλλο αργεί λίγο να γεμίσει. Αυτό. Το καινούριο δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά από ό,τι είδα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή με λιγότερες σφαίρες τους έτρωγε. Οπότε ίσως το αναβαθμίσω. Άμα μ' αφήσει. Ωραία. Μπορώ να φτιάξω τέτοιο. Α, όχι. Ναι, είναι ωραίο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Κρίστα μου, είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζω τέτοιου στυλ. Δεν έχω ξαναπαίξει τέτοιο παιχνίδι. Συνήθως παίζω αυτά που είναι, ξέρεις, Man of Medan, πώς λεγόταν, τέτοια. Το Quarry. Αυτά που είναι ιστορία και κλίκι-κλίκι, διαλέγεις την υπόθεση ανάλογα με τις επιλογές σου. Δεν το αναβαθίσω αυτό, δεν ξέρω αν μου αρέσει. Καλά τα πας. Καλά πάμε. Πάμε, λέει, με παρέα ένα δύσκολο boss και η στρατηγική ήταν να τον καθυστερούν ενώ του ρίχνουν τα στατιστικά ώστε να...
στρατσάρω και να πάρω με λέει με τη μία. Εκεί που πάω να τον βγάλω από μακριά, πάει ο άλλος και του ρίχνει μια μπουνιά και ουσιαστικά τον βγάζει από την μέση κάνοντας να χάνουν το στόχο. Α, κατάλαβα. Εντάξει, αφού έγινε η δουλειά σας όμως ουσιαστικά. Εμένα τα αγαπημένα μου λέει τέτοιου είδους όπως μου φαίνεται gameplay λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα ξανάπαιζα κι άλλο τέτοιο παιχνίδι και έχω ένα παιχνίδι στα υπόψη μου. Απλά δεν μπορώ τους γρίφους. Δηλαδή σκέψω ότι είχα δοκιμάσει να παίξω και Lara Croft που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά επειδή είχε γρίφους δεν μπορούσα. Αυτό ήταν το χειρότερό μου δηλαδή. Ενώ αυτό δεν έχει καθόλου γρίφους. Εντάξει, προφεσόρ μου, κρίμα. Μη στεναχωριέσαι, ένα παιχνίδι είναι, το ξαναπάτε. Θα την κάνει τη δουλειά. Οι γρίφοι θέλουν υπομονή. Δυστυχώς δεν έχω σε αυτά, ξέρεις. Δηλαδή θα πω κατευθείαν στο chat να με βοηθήσει και τέτοια, δεν το έχω και πολύ. Βαριέμαι. Και θέλω να απολαμβάνω το game και το είπες και εσύ σήμερα στο stream σου και συμφωνώ απόλυτα. Ότι θέλω να το απολαμβάνω, να μην παίρνω μία ώρα για να περάσω κάτι. Οπότε γι' αυτό το βάζω στο easy. Για να το παίζω κι εγώ άνετα. Να μην μου βγαίνει πίστη, άστο. Δυστυχώς είμαι από αυτές που μπορεί και να το παρατήσει. Άμα δυσκολεύομαι πολύ. Θυμάμαι το A Plague Tale Innocent είχα ξεκινήσει να παίζω. Και ενώ μου άρεσε πάρα πολύ το story, το παράτησα. Γιατί με άγχωνα. Και επειδή έπρεπε εκεί να τα κάνεις όλα stealth, ενώ εδώ έχεις την επιλογή να μην τα κάνεις και stealth, το πολύ stealth εμένα με είχε καραγχώσει και δεν άντεχα με τίποτα, το έκλεισα. Ναι ρε Βελοναντί. Αν και τους βρίσκουμε τους κωδικούς, εντάξει, βρήκαμε δύο. Τον έναν μας τον είπε η Νίνα. Έτσι, πέστα. Και εγώ όλα στο easy τα παίζω για τον ίδιο λόγο. Ακριβώς. Και εγώ κολλώ στους περισσότερους, αλλά μ' αρέσουν. Ναι, το βάζω στο εύκολο για να βγει πιο ομαλά. Καλά κάνουμε, λέει, και το βάζουμε στο εύκολο. Αλλά ναι, εννοείται. Εμένα και ο μπαμπάς μου παίζει παιχνίδια. Από αυτόν ξεκίνησα κι εγώ. Και πάντα μου έλεγε, βάλτε στο easy. Έργα μου, το θέλω να το πάρω αυτό. Και ο πατέρας μου στο easy τα παίζει τα games. Α, δω τι έχει. Όπα! Είσαι εντάξει? Όχι, σκοτώσαι. Ναι, το ταβάνι καταραίει. Ανέβασε με πάνω. Ανέβασε με πάνω. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία σφαίρα. Α, έχουμε μόνο σε αυτό. Έλα, ανέβα, άντε. Θα έρθεις. Άντε, έλα. Ναι, ναι, ο μπαμπάς ξέρει σίγουρα. Του μπαμπά του αρέσουν πιο πολύ αυτά τα Assassin's Creed και τέτοια. Με προσοχή. Τι έχει εκεί? Να ανέβω κι εγώ. Βρήκες τίποτα? Όχι. Ανέβα. Ευχαριστώ. Πώς το ανέβω? Αυτό βρήκαμε μόνο. Άντε. Νομίζω ότι θα ανέβαινα κι εγώ. Εντάξει. Μπρο μου, πού πάμε τώρα? Έχει πολλά σπίτια για να κάνεις loot εδώ πέρα. Τα έχουμε ρημάξει όλα. Ο μπαμπάς... Ο μπαμπάς...
Ο Τζόελ. Δεν ξέρω ποιος κάνει τη φωνή, αλλά τη Σέλη. Αν θυμάσαι το συγκρότημα High Five, είναι η Ειρήνη από τις High Five που κάνει τη φωνή της Σέλη. Είναι γνωστή δηλαδή. Το πατέρα δεν ξέρω. Αλλά μια χαρά το έκανε για τον μπαμπά. Του Τζόλιο. Μπαμπά, πολύ σπουδαίο. Γεια Σμυρίνια, καλώς να. Ναι ρε. Αυτή κάνει voice τέτοια και κάνει και σε πολλά παιδικά. Η Ειρήνη. Α, να το δω, κύριε. Τώρα, ας πούμε, εδώ πρέπει να βρω τον κωδικό, κατάλαβες. Ναι, ναι, η φωνή της Έλλη είναι η Ειρήνη της Έλλης. Δώσε μου τον κωδικό, λέει. Το κωδικό. Όχι τίποτα άλλο, θέλω σφαίρες. Κάπου μέσα στο σπίτι θα είναι. Τον κωδικό, Έλλη. Πόσα μπάνια. Τώρα ψάξε λέει. Οχ. Ήρθε η ώρα που ψάξω. Κοίτα εδώ που δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα. Τα έχουμε όλα γεμάτα. Μα είμαστε τόσο καλοί πια που ούτε ποτέ θα χρησιμοποιούμε αυτά. Γιατί να έχουμε μαζέψει πολλά κόμικς. Βρήκα κι άλλο από τα κόμικς που διαβάζεις. Σούπερ. Σούπερ. Γλυκούλης κι αυτός. Είναι γλυκούλιδες, άντες και είναι. Α, και αυτό έχω πολλά. Βες τον κωδικούλι. Αχ, 821-36, παιδιά. Το σημειώνετε παρακαλώ πάρα πολύ. 821-36. Να το βάλουμε. Μπράβο, ευχαριστώ Μελινάρα μου. Είναι όντως γλυκούλιδες. Η Έλλη μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει τη σειρά. Το The Last of Us. Αλλά... έχει αρκετές διαφορές τώρα που παίζω και το game. Έλλη, κοίτα εδώ! Έλα, πάρτα! Σαλαμάντρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow, thank you. Λοιπόν, 8. Αχ, άμα είναι πολλά τέτοια follow, αυτά είναι bot. Όχι, ρε γάμο. Μισό, το φτιάξουμε. Έλα ρε, γιατί καιρό είχε να μου τύχει τέτοιο πράγμα. Τι κακό μου βρήκε. Καλά, είχαν πάρα πολύ καιρό να βάλουν μποτάκια για follow. Θα το φτιάξω όμως. Έκαναν φανταστική δουλειά και δεν το περίμενα γιατί το live action λίγο χαλάνε τα περισσότερα. Ναι, ήταν τέλειο. Πραγματικά τέλειο. Έλα ρε φίλε. Πρέπει να κάνω ολόκληρη ιστορία τώρα. Δίνει η Ρέστα η μπάλα, Μπέλα Ράμση στη σειρά. Φέρνει τον Game of Thrones. Ναι, ρε, η θεάρα είναι. Τέλεια, τέλεια είναι. Λοιπόν, δίνω το follow alert. Να μην μας ενοχλεί. Και συνεχίζουμε. Απλά θα πρέπει να στείλω και στο Twitch για μποτάκι. Λοιπόν, 21 και το άλλο 36. Αυτά τα χάπια ακόμα δεν έχω βρει τι να τα κάνω. Για κάτσε λίγο. Α! Εμβέλεια κρός. Ταχύτητα θεραπείας. Αου, δεν τα είχα φτιάξει τόση ώρα αυτά. Ας ανεβάσουμε και αυτό ένα, να ακούω.
Νέβελ, είναι όλα μαζεμένα σήμερα. Στραβάρε. Εσύ την τελευταία φορά θυμάμαι τουλάχιστον ένα χρόνο συν. Ήταν τότε που βγήκε να σου κάνει το βίντεο. Πω πω. Το θυμάμαι. Μελάκια. Μάλιστα. Κάτω και παίζουν μελάκια. Να προσέχεις. Ναι. Εντάξει. Ρε παιδιά. Ωραία, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς παίζετε για βελάκια. Γαμώτο. Σειρά σου. Μας έχουν φάει σήμερα, μας έχουν κατημιάσει. Α, δεν πάει από πολύ. Firefly. Ήρθε τρέχοντας η άλλη. Παιδιά, δεν πάει από εδώ, τώρα τι κάνουμε. Η Firefly ήταν εδώ. Ναι, έτσι φαίνεται. Τώρα. Πώς θα τους βρούμε. Ξέρω να τι πω. Τον αδερφό μου, βασικά. Ήταν Firefly. Είναι στο Wyoming, από ό,τι άκουσα. Όταν φτάσουμε, θα τον βρούμε. Μαζί και τους Firefly. Είναι. Είσαι μέσα. Καλό μου ακούγεται, φίλε. Ναι, φίλε, αλλά πώς φεύγουμε από εδώ. Ε, Χένρι. Ναι. Μόλις άλλος τι γίνεται. Τι εννοεί. Αφού τα καταφέραμε εμείς, ίσως τα κατάφερε και κάποιος άλλος, σωστά. Ναι, μπορεί να αρχίσει. Ποιος. Ποιος να τα κατάφερε. Παναγία μου! Τουαλέτα, παιδιά. Τουαλέτα, τουαλέτα, γιατί δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Έρχομαι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα ο έλεγχος χάνεται. Οχ, πάμε. Δεύτερο σκοπευτή. Είδες από πού πηγαίνει. Από κάπου στο δρόμο. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ. Πριν μου αρχίσεις, θέλω να τον κρατήσετε απασχολημένο. Να. Εγώ θα πάω από γύρω. Να δω αν μπορώ να τον ευνηδιάσω. Εντάξει. Πάμε. Να προσέχεις. Να προσέχω, ναι. Σε βλέπω! Άουρε! Γαμώτο! Ε! Δεν θα γλιτώσεις, μαλακιστήρι. Έχει πάρνο από έναν. Ρίγο μέσα στο σπίτι. Πώς πω ποιος κρυβάς. Πού είναι.
Α, εκεί είναι. Αου! Έλα ρε, πώς το πάρει. Ναι, το μαλλί άστα, είναι χάλια. Οι βρυσές, πάμε και έρχονται. Ρε! Τρέχα! Ναι. Για πού το έβαλες, ε? Πού πας? Πουθενά. Φύγε ρε βλάκα. Τι μου λέει αυτός? Καλά πάω, καλά πάω. Τι κάνει? Έχει κι άλλους σνάιπερ. Είναι πίσω από τα μάξι. Σόπαρ. Παιδιά! Δεν έχω σφαίρα. Έλα ρε, πώς είναι? Ένα σε πέρα. Για να δω αυτά τα προσωπάκια. Τι λέτε ρε βλάκα. Δεν είσαι στα λιμέρια σου. Άου. Πάνω τους, παιδιά! Θα μου το πληρώσεις αυτό! Βράχη σου. Πού πήγες και κρύφτηκες, ρε Χέστη? Άου, ρε. Ναι, τώρα θα δεις. Κάνε και εσύ. Δεν το πες εσύ, αλλά δεν πέρασε. Τους φέρες. Τώρα που θα πω μέσα, πω. Τους λυπάμαι τους ζωντανούς. Τι είναι να τους λυπηθείς, ρε. Τους έχω όλους. Πάω λάχνη. Πού είναι ο βλάκας? Τους λυπάμαι όταν τους καίζω ντονούς, ρε. Δεν τους λυπάς. Ευελινάρα μου! Α, κάτσε να κλείσω λίγο το τέτοιο. Γιατί θα τα ακούμε διπλά. Ευχαριστώ, Εφελίνα μου, γλυκιά. Πάμε. Στο διάολο είναι αυτό τώρα. Πάρ'. Εδώ μέσα είναι. Εγώ πρέπει. Πού το? Ε,
Ελάτε, παιδιά. Σκάτα. Πού είναι. Κερατό μου. Πού τους. Πόσοι είναι, ρε γαμό. Έχει πάρα πολύ. Τελειώνει. Οχ. Τι είναι αυτό το κανταγκ. Όχι. Μας φύγει. Άντε, Χένρι. Τι κάνω. Ρε, δεν βλέπω. Τι ξέρω γιατί είναι, δεν βλέπω κάτι. Λόγω των γραφικών. Πού πάνε. Τη σφαίρα δεν μπορώ να τη σχολάσω. Ευχαριστώ, Τζόελ. Εδώ δες. Ωραία. Τα καταφέραμε. Γιατί να φύγουμε. Ναι. Ωραία. Σαμ! Όχι! Όχι! Τόμ! Σαμ! Είσαι καλά. Όχι. Ναι, μια χαρά. Σίγουρα. Είπα, είμαι καλά. Άντε. Πού είναι κι άλλα ζόμπι. Φύγαμε. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Γρήγορα, άντε. Ο Χριστός. Πόσα είναι, ρε. Εγώ εδώ κάθομαι και σκοτώνω ζόμπι. Τι κάνω να κρυβήσω. Πόσο ζόμαστε τώρα. Είσαι καλά. Ακόμα ζωντανός. Χτύπησε κανείς. Όχι, όλα καλά. Ωραία, νομίζω πως είναι ώρα να την κάνουμε από εδώ. Ναι, ελάτε. Πάμε. Να δω που θα πάμε τώρα. Ώρα να την κάνουμε, παιδιά. Αποκλείεται. Σοβαρά μιλάω. Ήταν τα γενέθλια του. Καλά, μιλάμε, έχεις γίνει εξπέρ. Μόνο αυτό ήθελε να κάνει. Να νοικιάσει δύο Χάρλεϊ και να διασχίσει τη χώρα. Ωρε, φίλε. Θα πέθαινα ευτυχισμένος αν έκανα μια γύρα. Στο τετράγωνο. Πώς ήταν. Ρε, θυμάσαι τι θα γίνει. Καλά ήταν. Μια χαρά. Καλά. Είναι απίστευτος, έτσι. Έλα ρε εσύ, πες μου λεπτομέρειες, περίγραψέ το. Να πω κάτι. Λέω να σας αφήσω να τα πείτε λίγο. Όχι, Έλλη. Δεν είναι μια συνηθισμένη μοτοσυκλέτα, εντάξει. Ανεβαίνεις στο εργαλείο, νιώθεις τον κινητήρα. Είναι εμπειρία. Α, ναι, και εσύ που το ξέρεις. Το έχω δει στα όνειρά μου. Καλά. Να καλά, Κρυσή. Δεν νομίζω πως θα εμφανιστεί κανένας. Ναι.
ναι. Και το χειρότερο είναι... Μέχρι στιγμή στο story της σειράς μου αρέσει λίγο περισσότερο. Αλλά η Έλλη μου αρέσει σαν χαρακτήρας πιο πολύ του game. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι δύο τα φτιάξανε και επίσημα. Τι κάνεις? Κάνω απογραφή όλων των τροφίμων που βρήκαμε σήμερα. Κατάλαβα. Και πώς θα πάμε από ροδάκινα κονσέρβα? Ο Χένρι σε έστειλε. Όχι. Γιατί να με στείλει ο Χένρι? Τα φτιάξαμε. Για να σιγουρευτεί ότι δεν τα έχω σκατώσει. Θα έλεγα ότι όλοι τα πήγαμε πιο γλυκά. Καλά, ναι, αυτό. Ειδικά εσύ. Είναι πολύ πιο γλυκούλη. Όλα καλά. Ναι, όλα τέλεια. Εντάξει. Τι έγινε? Καλή σου νύχτα. Πώς και δεν φοβάσαι ποτέ? Τώρα που να σταλώ. Ποιος σου το είπε αυτό? Και τι φοβάσαι? Για να δούμε. Τις κατσαρίδες. Η σκορπιά είναι αρκετά τρομακτική. Α, κοντά έπεσε, εντάξει. Να είμαι μόνη μου. Λυκούλα. Φοβάμαι μήπως καταλήξω μόνη. Ψυχή μου. Εσύ τι φοβάσαι? Αυτά τα πράγματα εκεί έξω. Και αν από μέσα είναι ακόμα άνθρωποι. Δεν είναι. Αν είναι παγιδευμένοι χωρίς έλεγχο του σώματός τους. Φοβάμαι μη συμβεί και σε μένα. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαστε ομάδα τώρα. Θα βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και δεύτερον, μπορεί να μοιάζουν ακόμα άνθρωποι, αλλά το άτομο δεν βρίσκεται εκεί μέσα πια. Ο Χένρι λέει πως έχουν μετικήσει. Τι σημαίνει? Πως είναι με τις οικογένειές τους. Όπως στον παράδεισο. Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια? Πότε ναι, πότε όχι. Σημαίνει μετικήσει, ρε παιδιά. Δηλαδή, θα ήθελα να το πιστέψω. Αλλά δεν. Νομίζω πως όχι. Α, εντάξει. Ούτε κι εγώ. Α, με όλη τη σοβαρή συζήτηση, σχεδόν ξεχάστηκα. Ορίστε. Αν δεν το ξέρει, δεν μπορεί να στο πάρει. Λοιπόν, κλάταρα. Τα λέμε αύριο. Μας το είχαν κάνει spoiler, αλλά... Μυρίζει τέλεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είναι ο Σαμ? Τον άφησα μια φορά να κοιμηθεί. Α. Εάν θες να φάμε όλοι μαζί, τράβα ξύπνα τον. Καλά. Αχ, Άλεξα. Σαμ. Σαμ! Τι στο... Σκαταμολύνθηκε! Ωπα, ωπα, ωπα! Είναι ο αδερφός μου! Γάμα το! Γάμα το! Κλέδι, Λέλη, είσαι εντάξει? Ποιος το σκότωσε, Τζόελ ή ο αδερφός του? Όχι. Σαμ! Χένρι, Έλλη, μείνε εκεί. Χένρι! Χένρι, τι έκανες? Θα σου πάρω το όπλο τώρα, εντάξει? Όπα, 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 εντάξει, ήρεμα. Εσύ φταίς! Δεν φταίει κανένας, Χένρι. Εσείς φταίτε για όλα! Χένρι! Χένρι, όχι! Την απορία.
πάει, Μελίνα. Δυστυχώς. Πέθανο. Κομιτεία Τζάκσον. Άρα κοντεύουμε στην πόλη Τζάκσον, σωστά? Μερικά χιλιόμετρα θα απέχει. Και πέρα σου, είσαι έτοιμος να δεις τον αδερφό σου? Είμαι έτοιμος να φτάσω εκεί. Έχεις αγχός? Δεν ξέρω τι νιώθω. Αυτό ήταν. Βέβαια στη σειρά εγώ έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Εδώ τώρα το πήρα χαλαρά. Α, καινούριο όπλο. Τι είναι τώρα? El Diablo. Μόνο μια σφαίρα έχει. Μην χαλάσουμε το ξέρω. Ή να το χαλάσουμε. Όχι, είναι χάλια το ξέρω. Πάει και ο δρόμος. Ακολουθούμε το ποτάμι. Θα μας οδηγήσεις του Τόμι. Έλα. Πώς κατεβαίνουμε από εδώ? Α, ετοιμάσου μαράκι, λέει, για καλό αυτή τη φορά. Τι καλό, μη μου λες τέτοιο. Θα χιστούμε πάνω μας. Τι συνέβη μεταξύ σας? Τι εννοείς? Εσένα και του Τόμι. Βασικά δεν είστε μαζί, άρα κάτι παίχτηκε μεταξύ σας. Όχι, όχι. Απλώς είχαμε μια διαφωνία. Α, για πες. Τι συνέβη δηλαδή? Έβλεπε τον κόσμο με έναν τρόπο, εγώ με έναν άλλον. Και γι' αυτό πήγε στους Firefly. Η φίλη σου η Μαρλίν τον γέμισε ελπίδες. Ήταν απασχολημένος για λίγο, αλλά όπως πάντα ο Τόμι τελικά τα παράτησε. Πώς ήταν την τελευταία φορά που τον είδες? Συγκεκριμένα μου είπε, δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια. Ευχαριστώ. Θα μας βοηθήσει όμως? Θα το ανακαλύψουμε σύντομα. Καλά. Ευχαριστώ, λακτάρα μου. Σου βάζω και τις δύο συμμετοχάρες σου. Καλή επιτυχία στο giveaway μας. Thank you, thank you. Μέι, χωρίς τη βοήθειά του, θα τα καταφέρουμε. Α, συνεχίσουμε. Πάντως δεν μου αρέσει που με τον Τόμι δεν είναι. Ξέρεις, στη σειρά το είχα να πασάρει πολύ όμορφα. Εδώ τώρα θεωρώ ότι είναι λίγο... Κατάλαβες τι είναι. Ότι είναι μαλωμένη φάση και δεν μου αρέσει. Εργοστάσιο υδροηλεκτρικής ενέργειας. Υδρο... τι? Είναι... παίρνει την ορμή του ποταμού και τη μετατρέπει σε ηλεκτρισμό. Πώς το κάνει αυτό? Ξέρω τι είναι, αλλά όχι πώς λειτουργεί. Καλά. Πώς θα περάσουμε απέναντι? Λάντε. Γεια σου, Τζέρι μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Έτσι φτάνουμε στα μισά. Αν ανεβάσουμε και το άλλο, θα περάσουμε απέναντι. Καλά τα λες, αλλά... Μπορώ να φτάσω κλειδώντας.
By the way, τώρα λέει που χάλασε το game mask, αλλά τη μάσκαρα την έχω λιώσει. Αλήθεια! Χαίρομαι πάρα πολύ, Λάκτα μου. Κάτι θα βρω. Περίμενε εκεί. Έλα, κόκκινα. Έλα, ανέβα. Γιατί δεν τον ανεβαίνει. Έλλη, θέλω να... Ξέρω, να ανέβω στην κολοπαλέτα. Οχ. Την κολοπαλέτα. Έλα. Το καλύτερο τους δεν της άρεσε καθόλου. Για γύρνα το. Ρε Λάρα. Είσαι φοβερή. Πετάει η ομάδα. Καλό. Ευχαριστούμε για το πιτάκι, αλλά και το ρούχο. Thank you. Πετάει η ομάδα. Εν τω μεταξύ, τώρα θέλω να κάτσω να ξαναδώ τη σειρά για να προσέξω καλύτερα τις διαφορές. Το ξέρω κι εγώ. Όποιος κύριο εδώ, θα τον πυροβολήσω. Ας φύγουμε από εδώ και μετά θα βρούμε κάτι να φάμε. Αν θα κάνω το πίνα, εσύ θα φταίεις. Πετάει. Μαζάρα. Να πάμε προς τα μέσα. Είναι ο μόνος τρόπος. Θα κόψουμε μέσα από το εργοστάσιο. Ναι, κάτσε λίγο να δω. Θέλω αυτό. Map. Σήμερα το βράδυ, ένα παιδί θέλει να με βάλει να παίξει. Μη σκεφτείς καν να πιάσεις το όπλο σου. Πες το κορίτσι να πετάξει το δικό της τώρα. Έλλη. Εννοείται να το παίξεις. Κάνε ό,τι λέει η κυρία. Να το παίξεις πριν. Καλά. Παίξω εγώ το δύο. Πείτε μου ό,τι χαθήκατε. Εννοώ χαχάτε. Δεν ξέραμε ότι το μέρος κατοικείται. Προσπαθούσαμε απλά να περάσουμε. Για να πάτε πού. Είναι εντάξει. Τι, τους ξέρεις. Ξέρω αυτόν. Είναι ο αδερφός μου. Ήμουν ο αδερφός. Τόμι. Ωρε φίλε. Εκεί, κλάμα, στη σειρά. Δεν το πιστεύω. Ναι. Για να σε δω. Γέρασες, μπαγάσα. Άραξε, θα συμβεί και σε σένα. Από εδώ η Μαρία. Να την προσέχετε. Αχ, εγώ. Αυτή κάνει κουμάντο εδώ. Κυρία μου. Εγώ 60 ευρώ για το game δεν δούμε. Ευχαριστώ που δεν με πυροβολήσατε. Είναι ρε, δεν έχει πέσει. Θα ήταν αγένεια, εφόσον είστε και κουνιάδος μου. Όλοι νοικοκυρευόμαστε σε κάποια φάση. Έλλη, σωστά. Ναι. Τι σε φέρνει εδώ. Ο Τζοέλ. Είναι κάπως μεγάλη ιστορία. Ηλία, κλαίω. Στενοπάνε, ρε φίλε, κοίτα πώς είναι. Πεινάτε. Δεν μπορώ να κάνω. Σαν λίγη.
μαλλιά της είναι σκατά. Γενικά είναι... Ηρεμήστε! Κάποιες φορές είναι πιο smooth. Μας απλά βαριέμαι να το κλείνω και το ξανανοίγω. Γιατί άμα το κλείσει και το ξανανοίγω. Έχουμε ηρεμήσει αυτές τις μέρες. Μπορεί να είναι εδώ πέρα. Νόμιζα ότι θα ήσουν στον Τζάκσον. Προσπαθώ να αποκαταστήσω το ρόλο. Γελαδείτε μου. Είχε πάρει μπρος. Αλλά μία από τις τουρμπίνες. Έχει θέμα, παιδιά. Το game είναι εντάξει. Κατά. Θα πάρει μπρος ξανά. Η Έλλη λες και νύχτα. Γελαδείτε μου. Έχετε άλογα εδώ πέρα. Έχουμε πολλά άλογα. Hey, Tommy, έλα να με βοηθήσεις. Συγγνώμη, έρχομαι αμέσως. Wet look, έτσι. Μπορώ. Ναι, φυσικά. Του αρέσει να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Έχεις υπεύσει ποτέ? Βασικά, ναι. Έχεις υπεύσει άλογο? Σόπερ. Ο Winston. Ένας στρατιώτης στη Βοστόνη. Εκείνος με έμαθε. Ξέρεις, αν θες, πάμε για υπασία αργότερα. Θα ήταν τέλειο. Έτοιμο. Ευχαριστώ, Tommy. Τίποτα. Φουδάκι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την ξενάγηση. Για πάμε. Ερ. Ναι. Γιατί είσαι εδώ? Δεν υποτίθεται ότι θα φεύγεις το πρωί? Περιμένω τον Χάουζερ και τους άλλους να με αντικαταστήσουν. Μάλιστα. Θα τα καταφέρουμε. Πήγαινε στην οικογένειά σου. Κάνα δύο ώρες είναι μόνο. Θα αντέξω. Καλά, εντάξει. Με το μαλακό. Πάμε. Γεια σας. Μαρία. Ναι, ναι. Είμαστε στην αίθουσα ελέγχου. Ο Στίβ πρόκειται να βάλει μπρος. Θέλεις να έρθεις να δεις? Προτιμώ να φάω με την Έλλη. Είναι η σειρά μου να πάω. Έφυγα. Θα έρθω μαζί σου. Εσύ πήγαινε με τη Μαρία και φάει κάτι. Τζοέλ. Τι, δεν σε αφήνω παιδί. Έλα, Έλλη. Ας τους αφήσουμε λίγο μόνους. Don't worry, I'm here. Στέλνω εκεί τον δρόμο. Είναι η Μαρία εδώ. Έλα. Θα είναι η έκτη φορά που προσπαθούν να επαναφέρουν τις τουρμπίνες. Μια εβδομάδα έχει περάσει, αλλά μου φαίνεται αιώνας. Τι γίνεται με τον χαμπάριο? Χαθήκαμε. Έχω κάτι για σένα. Πέρσι γύρισα στο Τέξας, στο σπίτι. Τα περισσότερα πράγματα μας δεν υπήρχαν. Τα περισσότερα. Τι βρήκες? Πάρε. Ξεθοριασμένη, αλλά σε καλή κατάσταση. Άστο. Σίγουρα, γιατί είπα άστο. Γιατί, παιδί μου, δεν θες? Εντάξει. Καλά, θα σου τη φυλάξω. Tommy, πρέπει να σου μιλήσω. Ιδιαιτέρως. Γιατί δεν την πήρε? Ναι, εντάξει. Κάτσε να τσεκάρω λίγο τους άλλους. Έλα. Έχει να ρωτήσω τώρα με τίποτα εδώ. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ήρθα να σας κλέψω. Να δανειστώ, κανένα πραγματάκι τώρα, ξέρετε. Αδελφέ μου, τίποτα δεν είχε εδώ να πάω. Οριακά διάφοροι που συναντήθηκαν στο game, πάντως στη σειρά πιο... Καλά, δεν υπάρχει σειρά. Εγώ σου λέω που έκλαιγα. Εδώ κλαίμενο πατεκλάει, να ξέρεις. Κάτι πήραμε. Α, όχι, με σκέφτεξε το παιδί. Αχ, πόσο καλή είναι που τα έχω όλα φουλ πια. Και εσύ έκλαιγες. Είχα και την Νίνη, λέει, κάθε επεισόδιο κλαίω και κλαίω. Και εγώ κλαίω πάρα πολύ. Συγκινούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει, αλλά πού να δεις την πόλη. Έχουμε μαζευτεί 20 οικογένειες και βάλε. Η Μαρία και ο πατέρας της το έκαναν. Έστησαν το μέρος για να είναι αυτόνομοι. Έχουμε σοφιές και ζώα. Μια χαρά. Θυμάσαι που λέγαμε... Στη σειρά βέβαια ήταν πολύ καλύτερο το μέρος, αλλά εντάξει. Εμείς εδώ είναι λίγο τρόμο. Για προστασία, τι κάνετε? Οι ενήλικες ελέγχουν την περίμετρο με βάρκες. Έχουμε και ηλεκτροφόρο φράχτη από τη λειτουργική του εργοστάσεω. Έχετε και τους μολυσμένους στα πόδια σας. Ποιος δεν τους έχει? Αλλά αυτός είναι ο κόσμος μας. Ίσως δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Ακούγεσαι σαν τη Μαρλέ.
Γεια, φιλαράκο. Είναι ο Μπάκλεϊ. Δεν το λες και φύλακα, αλλά είναι καλή παρέα. Καλό αγόρι. Καλό αγόρι. Κάνουμε πέτσι το σκυλάκι. Για κάτσε λίγο. Α, δεν με αφήνει πάλι. Να πειράξω το όφελο. Αχ, ρε παιδιά, για να το λέω χάστη. Στα medium τα έχουμε τόση ώρα. Για να δω πώς θα είναι. Χειρότερο. Αυτά τα δύο ξουράφια θα αποκαταστήσουν το εργοστάσιο. Πόβο, κοίτα πώς είναι. Αυτή η φορά είναι και τυχερή. Ρε φίλε, πώς είναι έτσι το game. Όλο το πειράζω, μπας και γίνει τίποτα, αλλά δεν βλέπω σωτήρια, παιδιά, να ξέρετε. Δεν μας πιστεύεις? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Στοιχημένα εκατομμύρια ότι δουλεύει. Να με, κατά δύο. Τα βάζει λίγο και medium. Πρέπει απλώς να ξαναβάλουν την ασπίδα. Ναι, το βάζω medium. Γιατί αλλιώς θα βλέπουμε τίποτα. Οι χαρακτήρες τους έχω στο λόγο. Κολλάει λίγο. Τώρα. Μια χαρά είναι εδώ. Να το αλλάξω. Μήπως το έχεις λέει πριν καλύτερα. Τι είχα κάνει πριν. Λοιπόν. Σκιών. Βάλω στο ένα, καταλαβαίνω κι όλες και τίποτα. Ας βγάλουμε όλες τις υφές. Έχει και πόσα πράγματα να πειράξεις. Λοιπόν, αυτό το πλάκι θα είναι καλό, λέμε. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό αυτό τώρα, για να το ρισκάρω. Πιο χαμηλά πεθαίνεις είμαστε, άστα να πούμε. Εδώ τα έχουμε φτιάξει όλα. Ωραία, και εδώ τα έχουμε φτιάξει όλα, οπότε άμα είναι, πάμε να φτιάξουμε αυτό. Ταχύτητα, επαναγέμιση. Λακτάρα μου, πάρεις με το χάρες. Αυτό τώρα δεν ξέρω ποιο μου αρέσει πιο πολύ από αυτά, γιατί δεν το χρησιμοποιώ. Δεν καταλαβαίνω ρε φίλε αυτά τα όπλα. Να βάλω το άλλο. Μέχρι να το βγάλω αυτό το όπλο καήκαμε. Ας το φτιάξω. Καταλαβαίνεις για να φεδμίζει. Όχι, το καταλαβαίνω.
Ωραία, τέλεια. Το τόξο, ας πούμε, δεν το έχω αγγίξει, γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να το πω. Αυτό θα μας βοηθήσει. Πού πήγε ο αδελφός μου? Κρίμα που δεν το χρησιμοποιείς, λέει, είναι καλά. Αριστερά, πρόσεχε. Κολλάει. Καλά το πας. Αμήλωσέ το. Σιγά. Είναι το προτιμότερο για την Έλλη. Τώρα... Μαμά κολλάει, θα τα βάλω όλα λόγια. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Ο Τόμι είναι εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Δώσ' μου ένα λεπτό. Εντάξει, έτοιμος. Έτοιμος. Ευρώς, ξεκίνα. Πάμε. Τα φρυδάκια σου, αδελφέ μου, τι γίνανε? Τι λες τώρα? Τα καταφέραμε. Πάμε. Μπράβο, παιδιά. Ας ανακοινώσει κάποιος τη Μαρία τα καλά νέα. Μπράβο, παιδιά. Το είδες αυτό? Εντυπωσιακό. Τέλειο. Μάλλον μόλις έχασες 2 εκατομμύρια. Εντάξει, Τζοέλ. Ας μιλήσουμε. Α, ήρθε ο Θεός. Καλή ομάδα έχεις εδώ πέρα. Είναι καλοί άντρες. Το μέρος τους δίνει δεύτερη ευκαιρία. Δίνει σε όλους μας. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι. Θέλω να κλάψω. Και δεν αλλάζει τίποτα. Το βάλα μέτρια και καλά και δεν είχε αλλάξει κάτι. Τίποτα δεν αλλάζει. Ίδιος είναι. Έχω ζήσει τρελή περιπέτεια. Πώς είναι έτσι? Πώς είναι έτσι, γαμώ το γκέιμ? Αυτό τι είναι? Φαντάζομαι έχει να κάνει με εκείνο το κορίτσι. Ρε, είναι λες και του τα έχουν κολλήσει. Δεν μπορώ. Τα νεύρα μου. Μπορώ να παίζω, ρε φίλε, έχω ξενερώσει τώρα που είναι έτσι. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερα, νομίζω. Όλα με αυτό το κοριτσάκι έχουν να κάνουν. Μάλιστα. Για πες. Για λέει. Έχει ανοσία. Ανοσία σε τι? Θα σου λέω τώρα. Κοίτα, τώρα. Την έχω δει να εισπνέει σπόρους που θα εξυδετερώναν καμιά δεκαριά άντρες. Και τίποτα. Ούτε κι εγώ θα το πίστευα. Έχει. Αλλά θα σου δείξω. Καλά. Ας το χάψω. Γιατί την έφερες εδώ? Υποτίθεται ότι θα την παρέδιδα στους Firefly. Όπως το βλέπω εγώ, είναι δική σου άντρες. Τελείωσε εσύ τη δουλειά και πάρε εσύ την ανταμοιβή. Έχω να δω Firefly κάτι χρόνια. Αλλά ξέρεις που είναι. Δεν ζητάω πολλά, Τόμι. Θέλω μόνο λίγο εξοπλισμό για να πάρω το δρόμο μου. Γιατί πιστεύεις ότι θα το έκανα αυτό για σένα? Δεν είναι για μένα, Τόμι. Είναι για το δικό σου τον αγώνα. Ο αγώνας μου τώρα είναι η οικογένειά μου. Δεν μιλάς για μια απλή βολτίτσα, ξέρεις. Ρε αγόρι μου, πες στη Μαρία να βάλει κάποιος από τους καινούριους φίλους σου να το κάνει. Έχουν και αυτοί οι οικογένειες. Τόμι, το έχω ανάγκη αυτό. Θες εξοπλισμό? Ο κύκλος του Τζοέλ χειρότερος από το δικό μου. Μου είναι στους δικούς μου. Αλλά το κορίτσι θα το κρατήσεις εσύ. Έτσι λοιπόν θα με ξεπληρώσεις. Να σε ξεπληρώσω. Για όλα αυτά τα γαμημένα τα χρόνια που μας φρόντιζα. Φρόντιζες? Έτσι το λες εσύ? Μόνο οι φιάλτες μου έμειναν από εκείνα τα χρόνια. Επιβίωσες χάρη σε μένα. Δεν άξιζε. Φέρνω τη θεραπεία για όλη την ανθρωπότητα και εσύ θες να το παίξεις μουτρωμένο, αδερφάκι. Δεν είμαστε στη Βοστόνη. Αν με αγγίξεις ξανά, δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα.
Τι διάολο συμβαίνει? Δεχόμαστε επίθεση. Θυμάσαι πως να σκοτώνεις έτσι? Ναι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Σκατά! Ληστές! Σταματήστε τους! Μην μπουν στο κτίριο! Το reload μην το κάνεις, λέει όρθια, μην είναι πίσω κρυμμένη, δεν θα περιμένουμε εσένα μέχρι να τελειώσει το reload για να σε προβολήσουν. Ναι, πού πάω εγώ τώρα? Πέτυχα αυτόν. Μέσα στη μάπα τους. Ας πηγαίνουμε! Ποιος μας και ποιος όχι, ρε φίλε. Βλέπετε τίποτα, παιδιά? Τους φάγαμε. Πάμε στη γέφυρα. Τόμι, ληστές, μπαίνω στο κτίριο. Μπορείτε να βγείτε από εκεί? Όχι, είμαστε μαγειρευμένοι. Θα έρθουμε εμείς, απλώς μείνε. Είναι εδώ, έλλη κρίση. Πάνε οι σφαίρες. Μαρία, κάνω. Α, είχε το health μου πάει, ρε. Πάμε τώρα. Α, δεν είναι δική μας αυτή. Έχει πάρει φωτιά, πήγα 58 σήμερα από 50. Μπράβο! Μπράβο, Τζέρι μου. Καριόλιδες. Ναι. Πέρε αυτό.
Πρέπει να πάμε στα κορίτσια. Σε ακολουθώ. Στα κορίτσια. Πάμε στα κορίτσια. Φέρες. Φέρες. Οπα, πού είναι τα κορίτσια. Γιάστον, στο πέρασμα! Σε νεκρός μαλάκι. Βράχης. Σε μένα με νεκρό. Τι θύσαι νεκρό. Είναι όλοι νεκροί. Α, δεν είναι αυτή η κακιά. Τόμι. Μαρία. Είμαι καλά! Η μικρή είναι μαζί μου! Νόμιζε ότι ήταν η κακιά και πήγαν να τις πυροβολήσουν. Είσαι εντάξει? Να. Ναι, ναι, καλά. Άρα, και τα ζηλητεύια μαλλιά που έχεις να χαρά. Ναι. Ερχόντουσαν από παντού και η Μαρία λέει πρέπει να την κάνουμε. Και βουτάμε κάτω λοιπόν, από το τραπέζι και το κάνω ένα save. Το κλείνω και ξανανοίγω. Δεν μπορώ να βλέπω. Τραυματίστηκες? Όχι. Γαμώτο. Άμα το κλείσω και το ξανανοίξω μπορεί να είναι καλύτερο. Γαμώτο, είπε. Πρέπει να σου μιλήσω. Αποκλείεται. Πες του να πάει να βρει κάποιον άλλο. Μαρία, δεν μπορώ να το έχω αυτό πάνω από το κεφάλι. Έχεις ιδέα πόσους άντρες χάσαμε σήμερα? Μα τι πάθανε? Πόσους έτσι. Όχι! Γιατί? Έχει κάτι να κάνει με μένα. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Παβάμε, μην το χάσω το εξή. Σου είπε που είναι το εργαστήριο? Θα το συζητήσουμε αργότερα. Τους ξέρω αυτούς τους δρόμους. Έχω περάσει αργότερα. Μάλιστα. Μια μαλακία και θα γίνω κι εγώ μία από εκείνες τις χείρες, εντάξει? Πρέπει να το κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ηρέμησου. Μάλιστα. Μαρία. Μαρία. Μάλιστα. Μαρία. Άκου. Το παραμικρό. Το παραμικρό να του συμβεί θα φταίς εσύ. Άστε να πάρει λίγα. Σε ευγνωμονή να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Θα πάω το κορίτσι σου στους Firefly. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Είναι καλύτερα. Κρίμα ρε, γιατί είναι πολύ καλύτερα. Ίσως κάτι καλό να βγει από αυτό. Πρέπει να μιλήσω στην Έλλη. Μερικές μέρες είναι πιο smooth. Είναι με τις ώρες του. Πες το πάλι, δεν σ' άκουσα. Τζόελ! Τι είναι? Το κορίτσι σου πήρε ένα από τα άλογά μας και την έκανε. Μα το προς τα πού? Έλα. Τι? Μόλις την είδα να φεύγει μετάλογο. Άντε, πήγαινε μέσα. Βοήθησε τους άλλους να καθαρίσουν. Εντάξει, να προσέχετε. Ωραία, πρίμα. Κάνε αποθήκευση. Κλείστο. Το κλείνω. Και το ξανανοίγω. Μπας και στρος. Δεν θέλω να έχει πλάκα. Δεν θέλω να το ευχαριστηθώ. Να μην είναι σαν σκατά. Λες και έχει πασαλευτεί με ζελοτέιπ. Για να δω πώς είναι τώρα. Θα τις πίνεις στην μεταξύ. Σήμερα θα φάτε. Εγώ πήρα να φτιάξουμε κοντοσούβλια στο φούρνο.
με πατατούλες. Τι είναι αυτό? Πέντε στο Λόντεγκα. Πίτσα! Τι! Μας έχει πρίξει το Steam, λέει, όμως Miss Madden παίζει... Εντάξει, έλα! Αλήθεια. Πώς είναι? Πάμε! Ρε, δες πώς είναι τα δέντρα! Δεν μπορώ, ρε, είμαι! Δεν μπορώ, γάμω το κερατό του! Δεν θα αλλάξει όσο και να το πειράζεις. Μα μερικές μέρες, μια φορά που παίξαμε, ήταν όλα smooth. Ήταν πολύ καλύτερα. Δεν μπορεί να πήγε μακριά, θα την βρούμε. Μην ανησυχείς. Ξέρω, κέφαλη. Τα κάνεις συχνά αυτά τα κόλπα? Όχι τέτοιου είδους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί έφυγε πλάκα πλάκα? Πάγαλε. Δεν πήγε από εδώ. Δεν θυμάσαι γιατί έφυγε. Δείχνει αλόγου. Πήγε σε εκείνο το δάσος. Έλλη, τι πας και κάνεις? Α, τους είχε ακούσει να λένε. Πάμε. Γιατί μπατάρει λίγο το άλλο. Εκεί. Κι άλλα ίχνη. Ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Περίμενε, λέει και θα θυμηθεί. Το παρά είναι πολύ. Σέμε, πάω μπροστά. Από το γύρο θα σε καλύψω. Τι από το γύρο μου? Χειροβομβίδα! Μας καίει κιόλας αυτός. Ελάχιστα είναι φοβερή, ρε γαμό. Το έχω μάθει από την καλύτερη εδώ πέρα. Κάτσε κάτω! Αυτό πέρα είναι μαλακία τώρα. Πού είναι η άλλη? Tommy, where they are? Δεν το πέτυχα. Εντάξει, φύγε. Έγινε. Μαλάκα! Πού είσαι, ρε βλάκα? Πω πω, εδώ έχασα πολλές φορές. Αυτοί είναι όλοι. Αυτοί ήταν όλοι. Έλα, πίσω στα άλογα. Με σφαιρίτσα. Μπράβο, ρε παιδιά. Αχ,
Πού πάμε τώρα? Μα το με πει. Πού είναι το μύρο, παιδιά? Τον έχασα. Όπα. Τι είναι το άλλο? Προχώρησε, θα έρθει, λέει τον. Δεν θέλω να τον βρω, να ξέρω που πάω. Κάτσε λίγο, μπρο, κάτσε λίγο να κατέβω. Εδώ τις φερίτσες, ρε γαμό, το έτσι. Συνεχίζουμε. Let's go. Εντάξει, έλα. Τα έχνη συνεχίζουν από εδώ. Ελπίζω να μην τη βρήκαν εκείνη. Και εγώ το ελπίζω. Τι πατάρει το άλογο, ρε φίλε, πώς πάει έτσι? Έχω ζαλιστεί με το άλογο και πώς πάει. Έλα! Κοίτα, στο ράντσο. Είναι το άλογο μας. Εκεί πρέπει να είναι. Για πάμε στο ράντσο. Η περιοχή είναι εντάξει. Έλλη, πού είσαι? Πρόσεχε. Τι είναι προσέχω, Έλλη, είναι μέσα. Έλλη! Έλλη! Εδώ πάνω είμαι. Άχες. Έλεος πια. Γιατί έφυγες? Θα έχω το νου μου. Θα θέλετε να τα πείτε στη συγκεκριμένη. Μάλιστα. Τι να βρούμε, γιατί είχαμε τσοκωθεί. Έλλη. Τις κρατάμε με μούτρο. Κοπελιά! Πού είσαι? Όχι, δεν αξίζει αυτό, θα φτιάξουμε. Ρε παιδιά. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το σπίτι, σπιτάρο.
σε ψάξε, δεν θα την βρεις. Δεν θα την βρεις την Έλλη που ζήτης. Αλήθεια με αυτά ασχολούνταν μόνο. Άννα το θυμίζω. Αγόρια, ταινίες. Ποια φούστα ταιριάζει με ποιο πουκάμισο. Περίεργο. Σήκω, φεύγουμε. Έλα. Κι αν πω όχι. Έχεις πάρει χαμπάρι πόσο νόημα έχει η ζωή σου. Ε? Να τρέχεις και να φεύγεις έτσι να βάζεις τον εαυτό σε κίνδυνο. Αυτό παρά είναι ηλίθιο. Ναι. Τότε μάλλον και οι δύο είμαστε απογοητευμένοι ο ένας με τον άλλον. Τι θέλεις από μένα. Παραδέξω ότι από την αρχή ήθελες να με ξεφορτωθείς. Ο Τόμι ξέρει την περιοχή. Α, καλύτερα από... μας. Ναι, λυπάμαι, αλλά τον εμπιστεύομαι περισσότερο και από τον εαυτό μου. Μη μου λες μαλακίες. Τι φοβάσαι τόσο πια. Ότι θα καταλήξω σαν το Σαμ. Δεν γίνεται να μολυνθώ. Μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου. Πόσες φορές ήρθαμε στο παρατρίχα. Δεν λες ότι τα έχουμε πάει και άσχημα μέχρι εδώ. Και τώρα θα τα πας ακόμα καλύτερα με τον Τόμι. Ποιο Τόμι, ρε. Εγώ εσένα θέλω, Τζουέλ μου. Δεν είμαι εκείνη, ξέρεις. Τι. Η Μαρία μου είπε για τη Σάρα. Έλλη. Και εγώ... Μίλες για τη Σάρα. Πρόσεχε, γιατί παίζεις με τη φωτιά τώρα. Τώρα παίζεις με τη φωτιά. Για την κόρη σου, Τζουέλ. Αλλά έχω χάσει κι εγώ ανθρώπους. Δεν έχεις την παραμικρή ιδέα τι είναι απώλεια. Όλοι για όσους νοιάστηκα ποτέ είτε πέθαναν ή με παράτησαν. Ψυχή μου. Όλοι εκτός από σένα, γαμώτο. Γι' αυτό μη μου λες ότι θα είμαι πιο ασφαλής με κάποιον άλλον, γιατί στην πραγματικότητα θα είμαι πιο φοβισμένη. Αχ, θα κλάψω. Δίκιο έχεις. Δεν είσαι η κόρη μου. Και σίγουρα δεν είμαι ο μπαμπάκα σου. Όχι, ρε, τι τις λες. Οι δρόμοι μας χωρίζουν. Συγκεντρωθείτε. Δεν είμαστε μόνοι. Όχι, μου τώρα βρήκανε. Βλέπω δύο να μπαίνουν. Είναι κι άλλοι μέσα ήδη. Α, μου τι τύχη. Τώρα βρήκανε. Πληγώσαμε το κορίτσι. Α, δεν έχουμε όπλο. Ωραία. Τι θες τώρα. Δεν υπάρχει κανείς εδώ πέρα. Ναι, ρε. Ούτε κι εγώ. Λογικά δεν υπάρχει. Μην τις είμαστε αόρατοι. Έλα σου πω να μην στεκούει εδώ. Έλα σου πω να μην στεκούει εδώ. Έλα, 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 έλα. Έλα σου πω. Να σου γαμίσω. Έλα, τι όμως μου κάνεις. Μιλάμε τώρα, είμαι φοβερή λάκτα. Τώρα εδώ όμως, πώς θα τους πάρουμε αυτούς σιγά σιγά. Δεν υπάρχει κάτι από εδώ! Ναι, δεν υπάρχει. Ο Κώστα Τερεζάκης, πώς είναι αυτός. Δεν τον ξέρω. Τερζάκης. Νεκρός! Νεκρός! Νεκρέα, νεκρέα! Απλωθείτε! Απλωθείτε! Έλα να δεις τον φίλο σου, έλα. Έλα να δεις τον φίλο σου. Έλα εδώ να δεις τι έπαθε. Θα πάθεις κι εσύ. Έλα, φίλε.
Είναι καλά ο Σφέρης για πάτησες. Σνίκι, σνίκι! Εντάξει, το σπίτι είναι άδειο. Άδειο, τέλος. Πολύ καλή είμαι. Μπράβο. Εδώ τι έχει. Ταμπ. Αυτό θέλω. Ταχύτητες ή όπλου, δεν χαλάω άλλα τέτοια. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Let's go. Αχ, Έλλη που είσαι. Άμαρα κάποιες λεπτομέρειες λέει που είχες σειρά, θυμάσαι σχετικά με αυτούς. Μόλις σκότωσες εδώ δεν θέλεις βοήθεια. Το έχω. Δεν το θυμάμαι κιόλα τη σειρά τώρα, μην νομίζεις. Πάμε. Let's go. Πάντως προτιμώ να σκοτώνω ανθρώπους παρά ζόμπι. Ακούγεται πολύ λάθος αυτό, αλλά καταλάβετε τι είπα. Τα ζόμπι δεν μπορούν. Τα ζόμπι είναι επιθετικά περισσότερο. Οπα, οπα. Οπα. Είναι χάλια. Εδώ είμαστε. Η Έλλη. Τα παιδιά θα δουν ταινία απόψε. Όπα. Πού είναι αυτό το εργαστήριο τους? Είναι αρκετά μακριά, στο Πανεπιστήμιο Ανατολικού Κολοράντο. Κολοράντο. Big horse, όλε. Big horse, όλε. Έλλη, κατέβα από το άλογο. Δώσε το πίσω στον Τόμι. Αυτό το φιλαράκο θα το κρατήσω, αν δεν έχεις αντίρρηση. Άντε, δεν το ξαναλέω. Τι κάνεις? Η γυναίκα σου με τρομάζει λιγάκι. Δεν θα ήθελα να με πάρεις στο κυνήγι. Συγγνώμη που έκλεψα το άλογο σου. Έλα στην πόλη να το συζητήσουμε τουλάχιστον. Πώς το κάνουμε έτσι εδώ? Αφού με ξέρεις, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Πανεπιστήμιο Ανατολικού Κολοράντο. Πού θα βρω το εργαστήριο? Είναι στις θετικές επιστήμες. Είναι σαν τεράστιος καθρέφτης, θα το δεις σίγουρα. Αυτό, πολύ έντονο. Να φροντίζεις τη γυναίκα σου. Είσαι ευπρόσδεκτος εδώ, να ξέρεις. Πόπο, θα κάτσω να ξαναδώ τη σειρά τώρα. Έτοιμη. Έτοιμη! Let's go. Αντίο, αδερφούλη. Τώρα έγινε και χαρούμενη ξαφνικά η Έλλη. Άννα την ξαναβλέπω, ξέρεις. Αντίο, αδερφούλη. Αυτό ήταν με τον Ντόμι. Για να δούμε αν κατάλαβα σωστά. Αν κάνεις στραβή στην τέταρτη επίθεση, τότε δίνεις την μπάλα στην άλλη ομάδα. Λέγεται αλλαγή κατοχής. Αν περάσεις τις 10 γιάρδες, τότε επιστρέφεις στην πρώτη επίθεση. Πρώτη επίθεση, σωστά. Ρε εσύ, πολύ μπερδεμένα. Τελειώνουν τα ζώα. Πρέπει να παίξεις μερικές φορές. Τότε και θα το καταλάβεις. Τα επόμενα που έχουμε είναι όλα με ανθρώπους, νομίζω. Ή όχι. Shift λέει για καλπάκι. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Κανένα από τα κτίρια δεν μοιάζει με καθρέφτη. Καλά, θα πάμε κάπου κεντρικά για να βλέπουμε όλη την Πανεπιστημίουπολη. Φοβερό το άλλο. Είναι ένα τεράστιο κρυάρι. Ήσασταν κάτι σαν ειδωλολάτρες. Με τα σπορ. Ξέρετε πιο ωραίο. Ναι, πολύ πιο ωραίο στη σειρά. Γενικά το story, εντάξει, λογικό είναι στη σειρά, είναι καλύτερο. Έλα! Πάμε. Όπου και το άλογο με ζαλίζει, με έχει κουράσει.
Δεν πάει από εδώ. Μπορώ να παίξω, παιδιά, μην έχεις πάει στα νεύρα. Στα μέτρια παίζω τώρα. Πώς είναι έτσι, φίλε. Φω, κλάψω. Ωραία, κάνω κάτι. Μπορεί να πεθάνει τώρα το σύμπαν. Αλλά... Α, τώρα δεν μου αφήνει να το πειράξω αυτό. Το βάλα και καλά στα ψηλά τώρα. Δεν το αφήσεις ησυχία γιατί μου είσαι πατάνε ρε. Κοίτα πως είναι το πάτωμα. Δες πως είναι ρε φίλε. Δες το πως είναι ρε. Θα το σπάς το game. Παιδιά δεν μπορώ τα νεύρα μου. Αρχίζω να κρυώνω. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου. Πού πάμε τώρα, γιατί έχω χαθεί. Ανέβα! Ζαλίζομαι το πώς πάει το κολλάλο. Λοιπόν, έχω χαθεί. Πού πρέπει να πάω, από εδώ. Έλα. Λάκτα, πού πρέπει να πάω. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι λέει πως λες να σταματήσεις, δεν θα σταματήσω. Πάμε. Ναι, τώρα από εδώ και πέρα. Γεια σου Αντωνία. Από εδώ και πέρα που πάει. Εντάξει. Μήνε, καλούς. Τι όνομα είναι αυτό το καλούς τέλος πάντων. Δεν φταίω εγώ που δεν ρώτησες τον Ντόμι πώς τον λένε. Κάλλος. Έχει μια σκηνή λέει που μπορούσες, αλλά δεν είμαι σίγουρη πόσο μακριά είναι. Σκάτα. Σκάτα και πώς σκάτα. Έτσι λέω για τα γραφικά του game. Πόσοι λες να είναι εκεί. Σκατά λέω. Πόσοι είναι εκεί. Ρε φίλε, δεν μπορώ αλήθεια. Θα το κλείσω. Χρειάζεται ολόκληρο πλήρωμα για αυτή την επιχείρηση. Λες να έχει κι άλλο στην ηλικία μου. Δεν ξέρω. Τώρα υποτίθεται το έχω βάλει ψηλά. Βλέπετε μια διαφορά. Τι να γορινά. Πρέπει να είναι ράνερ. Μείνε με το άλογο. Ράνερ. Είσαι σκαντέζας ράνερ. Δεν θα ήθελα να το σκάσει. Κατουργέμαι. Δεν θα αργήσω. Εντάξει. Στο ράνερ το κλείνουμε.